Για πες μας, πάμε λίγο στο θέμα Αντελίνας και πάμε να δούμε σε νούμερα τηλεθέασης. Ναι. Πώς πήγε το ζεύγος. Ναι. Αντελίνα Βαρθακούρη και Χάρη Βαρθακούρης, πώς πήγαν το Σαββατοκύριακο στη τηλεθέαση στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Τα πήγανε καλά. Όχι. Δεν τα πήγανε καλά. Δεν τα πήγανε καλά. Ναι. Είχανε πολλά προβλήματα. Τι προβλήματα είχανε. Να πούμε το βασικό πρόβλημα που είχανε με το Ρουβά. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Για πες. Που αντί ο Ρουβάς που είναι στο Sky να πάει στην εκπομπή της Αντελίνας και του Χάρη, πήγε απέναντι, στη Γερμανού. Δηλαδή, ο Σάκης Ρουβάς που ανήκει στο δυναμικό του Sky, ναι. Αντί ο Σάκης Ρουβάς, κύριε Ίωνα, να πάει στην εκπομπή του Sky, προτίμησε να πάει... Στην Αταλία Γερμανού που είναι απέναντι. Απίστευτα. Ναι, πραγματικά, και όχι μόνο να πάει απέναντι, να πάει απέναντι και να σαρώσει κιόλας. Πάμε να... λοιπόν. Ναι. Τους πήρε λοιπόν και τα λιγοστά νούμερα τηλεθέασης. Οι Βαρθακούριδες, ε. Το Βαρθακουρέικο. Συνέχεια πέρας. Οι οποίοι είναι και έξαλλοι, έτσι. Έξαλλοι. Και με σένα να δεις πόσο έξαλλοι θα είναι εδώ τους κακοποιείς το επώνυμο. Δεν ήθελα να το... Ναι. Συνεχίζεις να πούμε λοιπόν ότι το Σάββατο εμφανίστηκε ο Σάκης Ρουβάς στην Ναταλία Γερμανού. Ναι. Και η Ναταλία Γερμανού έκανε 20,7% στο δυναμικό. Ναι. Και 18,6% το γενικό σύνολο. Ναι. Το Σάββατο αυτά. Ενώ το Σούκου Family με την Αντελίνα και το Χάρη Βαρθακούρη έκανε μόλις 10% στο δυναμικό. Και στο... 12% στο γενικό σύνολο. Άρα έχουμε και λέμε. Πάμε να δούμε τη σύγκρουση. Ναι, ναι. Δυναμικό με δυναμικό. Ωραία. Πόσο. Δυναμικό λοιπόν 20,7% για την Αταλία Γερμανού. 10,6% για το ζεύγος. Για το ζεύγος. Πάμε και στο γενικό σύνολο. Γενικό σύνολο. 18,6% για την Αταλία Γερμανού. Ναι. 12% για Χάρη και Αντελίνα. Κυριακή πώς τα πήγανε καλύτερα. Κυριακή, όχι, δεν τα πήγανε καλύτερα. Γιατί δεν τα πήγανε, δεν τα πήγανε τη μια καλύτερα, δεν τα πήγανε την άλλη καλύτερα, πότε τι τα πήγανε να κάνουμε, καλύτερα. Δεν τα πήγανε καλύτερα. Δηλαδή. Πάλι τους πήρε φαλάκι. Πόσο. Και όχι μόνο αυτή τη φορά δεν τους πήρε φαλάκι μόνο η Ναταλία Γερμανού, αλλά και η εκπομπή Dot τους πήρε φαλάκι. Λοιπόν, 18,1. Κάτσε, Dot, σε ποιο κανάλι είναι το Dot. Α, είναι στο Skype πιο πριν, συγγνώμη, μπερδεύτηκα εδώ. Μπερδεύεσαι εδώ πέρα τον κόσμο. Όχι, βγαίνει εδώ μαζί, γι' αυτό, μπερδεύτηκα εγώ. Μπερδεύεσαι εδώ. Και συγχύει τον κόσμο. Όχι, βγαίνει μαζί. Δεύτερη συγγνώμη πρέπει να ζητήσει. Του κακοποίησε το όνομα, το επώνυμο. Του κακοποίησε πλήρω αυτό. Του κακοποίησε τα νούμερα. Ναι. Βγαίνουν μαζί, συγγνώμη γι' αυτό. Δεν φταίω εγώ. Ποιο φταίει, εσύ με το λε. Ναι, λοιπόν, έχουμε πάλι όμω. Φταίει κι αν είσαι η Ναταλία Γερμανού, η οποία πάλι του πήρε φαλάκι όμω. Όπω και να έχει. Ναι. 18,1% στο δυναμικό για την Ναταλία Γερμανού. Ναι. 11% για το Χάρη και την Αντέλινα στο δυναμικό. Ναι. 18,2% για την Ναταλία στο γενικό. Ναι. 10,4% για την Αντελίνα και το Χάρη. Μάλιστα. Εντάξει. Είσαι φαρμακόγλωσσα. Εγώ φταίω. Πρέπει να σε φωνάζουν οι οχιά. Ο Σάκης ο Ρουβάς που πήγε στην Ναταλία Γερμανού και αντί να πάει στο δικό του το κανάλι. Βάιμπερ. Στέλνει μια τηλεθεάτρια και λέει: Πείτε στη Λούρου, μη δαγκώσει τη γλώσσα τη. Εγώ. Έτσι λέει. Μου έλεγε τώρα πώ θα πει. Δεν φταίω. Εγώ στον Σάκη το Ρουβά να τα πούνε. Αν είχε πάει, φανταστείτε όμω ο Σάκης, θα είχαν τσιπήσει και μερικέ μονάδε ακόμα.